Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση έχουν προσαχθεί περισσότερες από δύο γυναίκες, οι οποίες εξετάζονται για την επίθεση με το βιτριόλι, η οποία σημειώθηκε εδώ που βρισκόμαστε στην Καλλιθέα, σε βάρος 34χρονης Ιωάννας. Αυτές οι γυναίκες σε πρώτο επίπεδο δεν είχαν αξιολογηθεί ως έπρεπε, όχι για κάποιο λόγο που ότι έγινε κάτι λάθος, απλά δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Μάλιστα. Στη διάρκεια της έρευνας και στο πέρας αυτής αξιολογήθηκαν καλύτερα και σήμερα έγιναν οι διπροσαγωγές των δύο ατόμων σύμφωνα με πληροφορίες του Παναγιώτη Σπυρόπουλου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Οι γυναίκες αυτές εξετάζονται και αυτό που απομένει είναι να δούμε βέβαια εάν θα στοιχειοθετηθούν κατηγορίες τέτοιες προκειμένου να δέσει η υπόθεση και να υπάρξουν συλλήψεις. Καθώς, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε επομένως, από την πρώτη είμαστε κοντά στην εξυγνίαση. Πιο κοντά από ποτέ, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ουσιαστικά, Δημήτρη, πιο Μάλιστα. κοντά από ποτέ. Μάλιστα. Είναι γεγονός σήμερα. Υπάρχουν προσαγωγές ατόμων, υπόπτων, οι δύο γυναικών, οι οποίες θα εξεταστούν. Πρώτη φορά γίνεται αυτό σε όλη αυτή τη διάρκεια. Έτσι, δεν είναι ξανά συμβεί. Ακριβώς, και γι' αυτό και ξεκίνησα ότι έχουμε σήμερα ουσιαστικές εξελίξει για την υπόθεση, γιατί πλέον έχουμε προσαγωγή ατόμων, έχει τελειώσει η διαδικασία της διαμόρφωσης του προφίλ, του βιντεοληπτικού υλικού, της συγκέντρωσης, σαρς τηλεφωνικού απορρίτου και πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την υπόθεση για να δούμε τελικώς αν βέβαια αυτές οι δύο γυναίκες εμπλέκονται με την υπόθεση και αν θα υπάρξουν και συλλήψεις. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Πάρα πολύ σοβαρές οι εξελίξεις, να είσαι καλά. Και τις παρακολουθούμε βεβαίως τώρα. Ταυτόχρονη σύνδεση θα δείτε, κυρίες και κύριοι.